Monsieur le ministre, cher ami, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à Athènes. Et aussi, permettez-moi de commencer par vous féliciter chaleureusement pour la décision du président de la République, Emmanuel Macron, de vous proposer comme commissaire européen pour la prochaine mandature. Il est certain que vous occuperez ce poste en gardant à l'esprit le bien de notre famille européenne. Le fait que cette proposition ait été faite aujourd'hui, les jours de notre rencontre, fait penser à la citation de Jean Baudrillard, la coïncidence des choses Να καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα τον καλό φίλο Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Στεφάν Σεζουχνέ. Την ευτυχή μάλιστα ημέρα κατά την οποία προτάθηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο για τη θέση του Γάλλου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να συγχαρώ τη Γαλλία για την επιτυχή τέλεση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων και να μεταφέρω την ευγνωμοσύνη της χώρας μου για το γεγονός ότι αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια ιδίως της τελετής λήξης στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα που είναι εξάλλου εκείνο το οποίο γέννησε και την ιδέα του Ολυμπισμού. Ελλάδα και Γαλλία ανέπτυξαν διαχρονικά μία ισχυρή στρατηγική σχέση, η οποία εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες, τις αξίες του διαφωτισμού, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Οι αρχές αυτές ήταν εξάλλου εκείνες που γέννησαν τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, πηγή έμπνευσης για τον ελληνικό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Όπως επίσης ήταν πηγή έμπνευσης για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα, τα αντίστοιχα γαλλικά επαναστατικά κείμενα και η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη του 1789. Για να μας ενώσει περαιτέρω, τον 19ο αιώνα, το Ολυμπιακό όραμα του Pierre de Coubertin και τον 20ο αιώνα, το Ευρωπαϊκό όραμα του Ρομπέρ Σουμάν. Στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ, έχει περίοπτη θέση η καταλυτική συνεισφορά της Γαλλίας, των Προέδρων Charles de Gaulle και Valéry Giscard d'Estaing. Και βεβαίως, στους δύσκολους καιρούς που βίωσε η χώρα μου, η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως ήταν η δύσκολη εποχή της μείζωνος οικονομικής κρίσης. Συνεργαζόμαστε στενά σε όλα τα επίπεδα με τη φίλη Γαλλία, εταίρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμμαχη στο ΝΑΤΟ και ιδίως σε διμερές επίπεδο σε αγαστή διαρκή συνεργασία. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Γαλλία στήριξε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, στο συντονισμό των δράσεων και την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών μας θέσεων κατά την διετία της συνύπαρξής μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 2025 και 2026. Με το Παρίσι έχουμε κοινή αντίληψη για τα κέρια θέματα ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Πιστεύουμε βαθιά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να ευημερήσει, όπως προσφυώς έβλεπε ο Σουμάν. Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από απτά επιτεύγματα που πρώτα θα δημιουργήσουν μία πραγματική αλληλεγγύη. Η έκθεση Draghi είναι ακόμη μία αφορμή για αναστοχασμό για το μέλλον της Ευρώπης και τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η προσωπική σας συμβολή από τη νέα σας θέση, κύριε Υπουργέ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει κέρια στην ανταγωνιστικότητα και στην ευημερία της Ευρώπης. Κοινή αντίληψη έχουμε επίσης και για τη γεωστρατηγική σημασία και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Μεσογείου. Κοινές ελληνικές και γαλλικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η πρωτοβουλία για την Ένωση στη Μεσόγειο και το Med9, είναι ενδεικτικές της σημασίας
που οι δύο χώρες επενδύουν στην περιφερειακή συνεργασία και στον περιφερειακό διάλογο. Μοιραζόμαστε επίσης, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το φίλο Υπουργό, και τις προκλήσεις της μετανάστευσης και οι δύο ως χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά επίσης την ασφάλεια, την πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη. Συνειδητοποιούμε ότι η Μεσόγειος είναι το επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα βιώνει ήδη με εξαιρετικά επώδυνο τρόπο τις συνέπειες της κρίσης αυτής και οφείλω να ευχαριστήσω τη Γαλλία δια του Υπουργού για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδίως στην Αττική. Σε διμερές επίπεδο συζητήσαμε, όπως το πράττουμε διαρκώς, για τη μετανάστευση. Από πλευράς μας, διαρκώς επισημαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει ένας δίκαιος καταμερισμός των βαρών στο πλαίσιο του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την ανάγκη. Συζητήσαμε με τον κύριο Υπουργό τον συντονισμό των δράσεών μας έτσι ώστε να προτεραιοποιήσουμε τις δράσεις μας που αφορούν την εφαρμογή του Συμφώνου και να έχουμε μια κοινή πορεία προς την ενσωμάτωση του κεκτημένου αυτού. Εν μέσω γεωπολιτικών ανακατατάξεων, κύριε Υπουργέ, έχουμε για πρώτη φορά τόσα ανοιχτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως είναι η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Γάζα, η αστάθεια στο Νότιο Κάυκασο και βεβαίως μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητική στην υποσαχάρια Αφρική, ιδιαιτέρως στην περιοχή του Σαχέλ. Συζητήσαμε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την ανάγκη για άμεση επίτευξη εκεχηρίας έτσι ώστε να προληφθεί περαιτέρω ανθρωπιστική καταστροφή και να σταματήσει η περαιτέρω διάχυση της κρίσης. Στην Ερυθρά Θάλασσα, Ελλάδα και Γαλλία συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες για την κατοχήρωση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής μετά και την επίθεση που δέχθηκε το ελληνική σημαίας πλοίο Σούνιον. Όπως και στη Μέση Ανατολή, έτσι και στην Ουκρανία η Ελλάδα τηρεί σχέση αρχής απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Καταδικάσαμε εξ αρχής τη ρώσικη εισβολή ως αναθεωρητική πράξη και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών έρχεται από ταξίδι στη φίλη χώρα της Αρμενίας. Η Ελλάδα στηρίζει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αρμενίας και τασόμαστε υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης της διαφοράς με το Αζερμπαϊτσάν και της υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των μερών το συντομότερο δυνατό. Προς την κατεύθυνση αυτή παρέχουμε όλες τις καλές μας υπηρεσίες για τη κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση της συμφωνίας. Βεβαίως, βασικά θέματα που μας απασχόλησαν με τον κύριο Υπουργό και εν ώψη της νέας του θέσης είναι η αρχιτεκτονική στην διαδικασία των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο και με την διεύρυνσή της 20 χρόνια και πλέον. Μετά από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές της διεύρυνσης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την ευόδοση αυτής της διεύρυνσης είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, η καθολική και όχι επιλεκτική τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα, επαναλαμβάνω, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως διεθνής συνθήκη έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, δεσμεύει τα μέρη και παράγει υποχρεώσεις οι οποίες οφείλουν να τηρούνται στο έπακρο. Είμαι πεπισμένος, κύριε Υπουργέ, ότι η συνεργασία μας και στο οικονομικό επίπεδο έχει περιθώρια ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης. Στον τουρισμό, το 2023 είχαμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε στην Ελλάδα περίπου 2 εκατομμύρια Γάλλους, που αποτελούν μια πραγματική γέφυρα για τους λαούς μας. Και βεβαίως δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ενισχυμένη
συνεργασία μας στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Permettez-moi un commentaire personnel, monsieur le ministre. J'ai des liens avec la France depuis des décennies. J'ai vécu dans ce pays, ma thèse portait également sur les droits français, et j'ai acquis une expérience significative lorsque de mon stage au Conseil d'État français, une juridiction administrative suprême qui a servi de modèle à la Grèce. La profonde amitié historique entre nos peuples et mes expériences personnelles me conduisent à la relation de coopération et de fraternité que, monsieur le ministre, nous cultivons et développons. C'est sur ce mot, monsieur le ministre, que je vous souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères ελληνικ. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Με τις σκέψεις αυτές, να καλωσορίσω τον αγαπητό φίλο, κύριο Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Στεφάν Σεζουρνέ, και να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανε.